Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρωθυπουργέ, που μόλις αποχωρήσατε, αλλά ακούν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σας και του κόμματός σας, τις προγραμματικές δηλώσεις που αναγνώσατε σήμερα, τις έχουμε ακούσει από σας και τους επιτελείς σας όλη την προεκλογική περίοδο και τις μέρες φυσικά που ακολούθησαν την ορκομοσία της κυβέρνησής σας. Με ειλικρίνεια μπροστά στον ελληνικό λαό, σας λέμε ότι δεν περιμέναμε με καμιά αγωνία τις προγραμματικές δηλώσεις σας, όπως δεν περίμενε άλλωστε και η Κομισιόν να σχηματιστεί η κυβέρνησή σας για να ανακοινώσει τις συστάσεις της για την Ελλάδα στις 8 του Ιουλίου. Γνωρίζαμε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι μέσα στη Βουλή δεν θα έχετε μεγάλη δυσκολία να περάσετε την πολιτική σας, αφού εκτός από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτετε, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στηρίζουν τα προαπαιτούμενα, τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και προβάλλουν μαζί με εσάς το γνωστό παραμύθι ότι η κοινωνική ευημερία σε αυτόν τον τόπο θα έρθει με την ενίσχυση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Όλοι μαζί προσπαθείτε να κρύψετε ότι ο κοινός στόχος σας να γίνει πιο φιλική η χώρα στην επιχειρηματικότητα ισοδυναμεί με πολιτικές και μέτρα που ξεζουμίζουν συνεχώς τους εργαζομένους, αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης, θυσιάζουν κοινωνικές ανάγκες, αφαιρούν λαϊκό εισόδημα για να χρηματοδοτήσουν πλουσιοπάροχα εγχώριους και ξένους ομίλους. Όμως, δυστυχώς για εσάς, υπάρχει και στέκει απέναντί σας και το εργατικό λαϊκό κίνημα και το ΚΚΕ. Υπάρχει και θα ενισχυθεί παραπέρα η δύναμη της λαϊκής αντιπολίτευσης που αγωνίζεται καθημερινά για να μην περάσουν νέα αντιλαϊκά μέτρα. Η δύναμη που πιέζει, οργανώνει αγώνες για να ανακουφιστούν και να βελτιώσουν τη θέση τους οι εργαζόμενοι, η δύναμη που μπαίνει μπροστά για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής, που για μας βέβαια, όπως όλοι ξέρετε και ο ελληνικός λαός γνωρίζει, είναι συνώνυμο του σοσιαλισμού. Το παραμύθι σας, το οποίο ζητά από το λαό να συνεχίσει δήθεν προσωρινά τις θυσίες του και να περιμένει καλύτερες μέρες, πάντοτε στο απότερο μέλλον, μόλις αυξηθούν δηλαδή τα κέρδη και οι επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων, δεν είναι καθόλου καινούριο. Μπορεί να ακούγεται ωραία στα αυτιά, όμως έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν έχει καμιά σχέση και με την αλήθεια. Οι νέες εξαγγελίες σας, οι οποίες αξιοποιούν όλο το οπλοστάσιο με το οποίο σας εφοδίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνουν ότι θα κλιμακωθεί η επίθεση σε βάρος του λαού μας. Το φορολογικό σας πρόγραμμα φωνάζει για τους στόχους σας. Στην προσπάθειά σας να πείσετε το μεγάλο κεφάλαιο για την αποτελεσματικότητά σας, διαγωνίζεστε με τον κύριο Τσίπρα για το ποιος είναι ο φιλικότερος προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για κάθε μέτρο υπέρ αυτών των ομίλων που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς βάζετε και κάτι ακόμα. 150% υπεραποσβέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, 200% εσείς. Μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου από το 28% στο 20% σε 2 χρόνια. Μείωση της φορολογίας των μερισμάτων στο 5%. Και σας ρωτάμε, κυρίες και κύριοι, αφού ξέρουμε όλοι ότι το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει μόνο 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού σήμερα και ο λαός πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων και το μεγάλο κεφάλαιο μόλις βέβαια το 5%. Πόσα θα πληρώνει όλοι αυτοί οι λίγοι, αυτούς που λέμε μεγάλο κεφάλαιο, με τις νέες ρυθμίσεις σας? Λιγότερο και από τα ελάχιστα που πληρώνει τώρα. Υπόσχεστε, για να χρυσώσετε το χάπι, πως θα δουν και οι εργαζόμενοι μείωση της φορολογίας τους. Μοιράζετε ανέξοδες υποσχέσεις για δραστική περικοπή του φορολογικού συντελεστή,
Δεν μας λέτε όμως ένα πράγμα. Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Πώς θα γίνει να μειώσετε κατά 1,5 δισεκατομμύριο τη φορολογία των επιχειρήσεων, να μειώσετε ταυτόχρονα και τη φορολογία των εργαζομένων και πάλι να βγαίνει το πλεόνασμα με το οποίο δεσμεύεστε? Η μόνη απάντηση που δίνεται είναι η υπόσχεση για θεαματική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η οποία όμως, ακόμα κι αν επιτευχθεί, θα προκύψει μέσα από μισθούς πείνας, από τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Άλλωστε, αποφασίσατε να αντιγράψετε κι εσείς κάτι από το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ. Θα μειώσετε την επιβάρυνση από τη μία τσέπη, μόνο και μόνο για να την αυξήσετε από την άλλη. Οι συνεχείς βολιδοσκοπήσεις για μείωση του αφορολόγητου αποδεικνύουν πως για το λαό τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Η όποια μείωση των φορολογικών συντελεστών θα συνοδευτεί με την πολυπόθητη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την επανεξέταση του αφορολογήτου και των εκπτώσεων φόρου, δηλαδή απλά και για να εξηγούμαστε, με μια μεταφορά των φορολογικών βαρών από τη μια τσέπη του λαού στην άλλη. Όμως, σε μια άλλη μάλλον, όχι στην άλλη, έτσι για να είμαστε και πιο ακριβείς. Όμως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εάν θέλατε να πρωτοτυπήσετε, θα μπορούσατε να διευρύνετε πραγματικά τη φορολογική βάση. Φορολογήστε, σας λέμε, τους εφοπλιστές που δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρο. Αυτό μάλιστα θα ήταν πραγματικά θετική κολοτούμπα από εσάς, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του πριν, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα. Κυρίες και κύριοι, κομπάζετε για τις αλλαγές που θα φέρετε στη λειτουργία της κρατικής διοίκησης. Μιλήσατε για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για ριζικές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών προτάσεων. Αλήθεια, κύριε της κυβέρνησης, η υπονόμευση ακόμα και ενός προσεκτικού ελέγχου στις επενδυτικές προτάσεις των ομίλων και η απαίτηση από τη διοίκηση να απαντά μέσα σε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Πού θεωρείτε ότι οδηγεί ακριβώς? Οδηγεί μήπως έστω στη στοιχειώδη προστασία του περιβάλλοντος που είπατε? Οδηγεί άραγε στην προστασία της υγείας του λαού μας? Οδηγεί στην αξιολόγηση των πραγματικών συνεπειών μιας επένδυσης στις τοπικές οικονομίες? Ξέρουμε, έχουμε καταλάβει πλήρως, πως όλα αυτά δεν σας αφορούν, δεν σας ενδιαφέρουν. Ούτε εσάς, ούτε τους προκατόχους σας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτοί όπως και εσείς δεν ασχολούνται με τη Δευτέρα παρουσία, λένε, αλλά με το εφικτό, που είναι βέβαια να στέλνουν το λαό μας, τους συνταξιούχους, πιο γρήγορα εκεί που θα προσμένουν με ηρεμία ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος, για να μην πληρώνονται και συντάξεις, δηλαδή από την αύξηση που υπάρχει στο μέσο όρο ζωής. Αυτή είναι η λογική σας, αυτό είναι το πρόγραμμά σας. Εσείς μάλιστα έχετε φτάσει στο σημείο να προσπαθείτε να χλεβάσετε ορισμένους κρατικούς υπαλλήλους για την επιστημονική τους γνώμη, όπως για παράδειγμα για το τι είναι και τι δεν είναι δάσος, δασική έκταση και άλλα σχετικά. Αυτό κάνετε και με την περίπτωση του ελληνικού. Στην προσπάθειά σας να εμφανιστείτε προς το μεγάλο κεφάλαιο αποτελεσματικότερους του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνετε μέχρι και να τον ξελασπώνετε πολιτικά, να του φτιάχνετε και ένα εξ αριστερών άλοθη που του χρειάζεται για να ψαρεύει αγνούς, τίμιους ψήφους συμπολιτών μας, που τάχα αυτός πως τάχα κυριαρχείται και από αριστερές ιδεολειψίες, όπως τις λέτε, και γι' αυτό τάχα έβαζε φρένο τόσα χρόνια στην ανάπτυξη. Οι περιβόητες μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας του κράτους μπορούν να περιγραφούν πολύ απλά με μια φράση: υπέρτατος νόμος, η διασφάλιση του μέγιστου κέρδους. Σχεδιάζεται ένα νέο επιτελικό κράτος με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με αποκλειστικές και στενές προθεσμίες,
στις οποίες πρέπει να απαντούν οι αρμόδιοι φορείς με αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων, με μοναδικό στόχο να ξυλώσετε όλα τα προσκόμματα που βρίσκουν οι επενδυτές μπροστά τους. Συνεχίζετε την ίδια ενεργειακή πολιτική των προκατόχων σας, που στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος πρημοδοτεί τα τεράστια κέρδη των επενδυτών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία βασίζονται στην αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα καταστρέφει και βουνά και δασικό πλούτο. Αν είχατε πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, δεν θα αυξάνατε την ηλεκτροπαραγωγή από εισαγόμενο φυσικό αέριο με τεράστια σπατάλη ενέργειας για να στηρίξετε ιδιωτικούς ομίλους που βγάζουν κέρδη στην απελευθερωμένη αγορά. Θα δίνατε βάρος στους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, για παράδειγμα, που συμβάλλουν ταυτόχρονα και στην ίδρυυση, στην άρδευση και στην αντιπλημμυρική προστασία. Αν σας ενδιέφερε το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα στηρίζατε την αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη με σύγχρονη τεχνολογία, πιο φιλική στο περιβάλλον, με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Όμως, αυτό που ενδιαφέρει το σημερινό αντιλαϊκό δίπολο και εσάς της Νέας Δημοκρατίας και εσάς του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της αγοράς σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις κομισιόν για να κερδίσουν μια χούφτα όμιλοι. Και οι κατευθύνσεις που προωθείτε δεν προέκυψαν τώρα με τα πρόσφατα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ. Πρόκειται για επιλογές προώθησης της απελευθέρωσης που υπάρχουν στα προγράμματά σας πολλά χρόνια πριν. Η μείωση δηλαδή της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, η ιδιωτικοποίηση λιγνητικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, η μείωση των μισθών και του αριθμού εργαζομένων της ΔΕΗ, το κυνήγι των λαϊκών νοικοκυριών που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Δεν είναι νέοι κυβερνητικοί στόχοι που προέκυψαν τάχα τώρα για τη σωτηρία της ΔΕΗ. Εξάλλου, η σημερινή οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ σχετίζεται άμεσα με τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά λόγω της απελευθέρωσης, την επιβάρυνση της λιγνητικής παραγωγής με την πράσινη πολιτική εμπορίου ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαφορά στην ύπαρξη κοινωνικού οικογενειακού τιμολογίου σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και τις δημοπρασίες με τις οποίες η ΔΕΗ πουλά κάτω του κόστους ρεύμα στους ανταγωνιστές της και το ξαναγοράζει στη συνέχεια. Από αυτές τις εξελίξεις δεν ωφελήθηκαν ούτε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και στην ενέργεια, ούτε τα λαϊκά νοικοκυριά που γνώρισαν απανωτές αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και χρωστούν απλήρωτους λογαριασμούς. Μετά τη ΔΕΗ ετοιμάζεστε να ολοκληρώσετε το έγκλημα των ιδιωτικοποιήσεων σε οτιδήποτε δεν πρόλαβε να ιδιωτικοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις των μνημονίων. Ήδη ετοιμάζεστε με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη στρώσει το δρόμο με την αναθεώρηση του πλαισίου τιμολόγησης του νερού και την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και τώρα έρχεστε εσείς να ολοκληρώσετε το έργο ιδιωτικοποιώντας είτε τις πιο κερδοφόρες πλευρές, όπως ετοιμαζόταν και ο προκατοχός σας, είτε προχωρώντας σε πώληση μετοχικού πακέτου των επιχειρήσεων. Αλήθεια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι θα ελαφρύνετε τα λαϊκά στρώματα, εκτινάσοντας την επιβάρυνση για τη λαϊκή οικογένεια? Και έπονται βέβαια τα αεροδρόμια, τα ναυπηγεία, η Λάρκο, αλλά και μια σειρά από κρατικές υπηρεσίες, αφού φτάνετε στο σημείο να μιλάτε ακόμα και για ανάθεση σε ιδιώτες μέχρι και της επιστασίας δημοσίων έργων. Δεν πρωτοτυπείτε φυσικά. Τα μνημόνια έχουν αποτυπώσει το δρόμο και όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ακολουθούν αυτή την πορεία. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική σας για τα κόκκινα δάνεια επίσης δεν δημιουργεί κανενός είδους εκπλήξεις. Οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι φωνάζουν πως χρειάζονται νέα χρηματοδότηση, νέα φθηνά δάνεια που θα τροφοδοτήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Η έκθεση εποπτείας
επισημαίνει το ίδιο πρόβλημα ως πρόβλημα κόκκινων δανείων. Οι τράπεζες βρίσκονται με μια τρύπα πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τι σκοπεύετε να κάνετε? Να αξιοποιήσετε ολόκληρο το σχετικό σύστημα που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσετε σε ένα πογκρόμ πληστηριασμών προκειμένου να πιστούν τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά να αποπληρώσουν το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα των δανείων που έχουν λάβει. Οι ρυθμίσεις τάχα προστασίας που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρυθμίσεις που εξαναγκάζουν σε αποπληρωμή των δανείων για να μην πεταχτείς έξω από τη ρύθμιση. Άλλωστε, όλες οι τοποθετήσεις για κουλτούρα πληρωμών που επιδιώκεται να φέρετε έχουν το ίδιο πρόσημο. Να συνηθίσουν οι εργαζόμενοι, λαϊκά στρώματα, αγώγιστα να ακουμπάνε τα χρήματά τους, αυτά που με κόπο εξασφαλίζουν, στην εφορία, στην τράπεζα, οπουδήποτε, να υποταχτούν δηλαδή στη λογική που συσκοτίζει πως στην εφορία πληρώνουν μόνο λαϊκά στρώματα και όχι οι εφοπλιστές ή οι βιομήχανοι, που συσκοτίζει πως τα δάνεια ήταν την περίοδο πριν την κρίση που πάρθηκαν, με άλλους μισθούς, με άλλα εισοδήματα και ότι από τότε οι μισθοί έχουν κατρακυλήσει, που συσκοτίζει πως ευθύνη για την κρίση δεν έχει ο λαός στα λαϊκά στρώματα, αλλά το κράτος του κεφαλαίου και ο ίδιος ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Αυτό σχεδιάζεται να κάνετε και μέσα σε αυτό σχεδιάζεται να πολλαπλασιάσετε τους πληστηριασμούς στο επόμενο διάστημα. Το ΚΚΕ όμως θα είναι εδώ και θα μπει μπροστά. Και μαζί με τους εργαζόμενους δεν θα επιτρέψουμε να βγάλετε στο σφυρί το βιος του λαού μας. Το ίδιο πρόσημο έχουν και οι 120 δόσεις. Έχετε θράσος μάλιστα να εμφανίζετε τις 120 δόσεις σαν ελάφρυνση. Αυτό που κάνετε είναι να προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε στη συνείδηση των εργαζομένων άδικους, αντιλαϊκούς φόρους και χρέη, να διαμορφώνετε ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνετε την αποπληρωμή των χρεών προς το κράτος. Πραγματικός σας στόχος είναι με την απειλή της απώλειας της ρύθμισης να εξαναγκάσετε εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που έχουν πλέον φορολογική κόπωση, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας σικάτη έκφραση, να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι παροχή να πληρώσουμε σε δόσεις τους υπέρογκους φόρους και τα κόκκινα δάνεια. Η μοναδική λύση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα βρίσκεται στις ίδιες τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, στις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ εδώ μέσα και προβλέπουν ριζική περικοπή των χρεών λαϊκών οικογενειών, φορτώνοντας τα βάρη μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο. Κυρίες και κύριοι, πανηγυρίζετε και για την έκδοση του ομολόγου με το χαμηλότερο επιτόκιο που, όπως λέτε, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία. Συμφωνούμε μαζί σας. Η έκδοση που κάνατε αποτελεί πραγματικά ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών. Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο ότι θα υλοποιήσετε μέχρι κεραίας τα αντιλαϊκά μέτρα, ψήφο εμπιστοσύνης ότι θα πετυχαίνετε ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια, ψήφο εμπιστοσύνης πως θα υλοποιήσετε κάθε μεταρρύθμιση που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης πως η κατάσταση για τους εργαζομένους θα γίνεται όλο ένα και χειρότερη. Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στον προκάτοχό σας, τον κύριο Τσίπρα. Οι αγορές πράγματι επιβεβαιώνουν πως είστε αρκετά ικανοί, τόσο εσείς όσο και οι προηγούμενοι από εσάς, στο να τσακίζετε λαϊκά δικαιώματα, να αντιμετωπίζετε την αγανάκτηση, να λέτε στο λαό πως πρέπει να ματώσει για να διασφαλίσει κέρδη για τους ομίλους, ρυθμούς ανάπτυξης, πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί να χαίρονται όμως οι εργαζόμενοι? Μας λέτε εσείς, μας έλεγαν και οι προηγούμενοι, εντάξει, ματώσαμε λίγο, θα ματώσουμε λίγο ακόμα, αλλά να ρε παιδιά, έρχεται η ανάπτυξη, έρχονται οι δουλειές. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε? Ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τα επίπεδα του 2009. Και τώρα ο ΣΕΒ
καταγγέλει ακόμα και την πενιχρή αύξηση που παραχώρησε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μέσος μισθός, με τη διάλυση ολόκληρου του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπήρχε πριν την κρίση, έχει κατρακυλήσει και συνεχίζει να μειώνεται. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν κυριολεκτικά ξεχαρβαλωθεί. Για ποιες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας κάνετε λόγο? Και την ίδια ώρα έχουν εκτιναθεί στα ύψη τα κόστη για τη μόρφωση των παιδιών μας, για την υγεία, την περίθαλψη του λαού, τον πολιτισμό, την ανασχόληση με τον αθλητισμό που είναι αναγκαιότητα, δεν είναι πολυτέλεια, τις αναγκαίες διακοπές επίσης για ξεκούραση των λαϊκών οικογενειών. Φτάνει πια αυτή η καραμέλα μιας ανάπτυξης που θα διαχυθούν τάχα τα αποτελέσματά της σε όλη την κοινωνία, την μάθαμε, την έχουμε βαρεθεί πλέον, μας κούρασε όλους. Έχουμε πείρα. Για παράδειγμα, ο κλάδος του τουρισμού και η ανάπτυξή του όλο το προηγούμενο διάστημα, πού οδήγησε? Μήπως σε κατάργηση των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης του εξαμήνου? Μήπως σε εργασιακές συνθήκες που να προσεγγίζουν σύγχρονες ανάγκες? Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης και για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, για μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι προεκλογικές υποσχέσεις και οι εξαγγελίες για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν κρύβουν ότι θα συνεχιστεί μια πολιτική στήριξης μόνο των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, που όπως και η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν χωρά τις ανάγκες και τα αιτήματα επιβίωσης των χιλιάδων μικρομεσαίων εμπόρων, βιοτεχνών, επαγγελματιών. Ο περιορισμός ως ένα βαθμό της υπέρογγης φορολόγησης των προηγούμενων χρόνων που υπόσχεστε, την οποία, να θυμίσουμε, συνδιαμορφώσατε και εσείς ως κυβέρνηση, με εμβληματικότερο μέτρο την φορολόγηση από το πρώτο ευρώ για τους επαγγελματίες, δεν πρόκειται να αλλάξει ριζικά την κατάσταση υπερχρέωσης στην οποία έχουν βρεθεί χιλιάδες από αυτούς με την εφορία, με τις τράπεζες που τους κυνηγούν καθημερινά. Τι προτίθεστε, για παράδειγμα, να κάνετε για το Χιώτη μικροεπιχειρηματία που γνωστή τράπεζα του βγάζει το σπίτι στο σφυρί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικού πληστηριασμού που νομοθέτησε η κατά τα άλλα αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Θα σταματήσετε εσείς τη διαδικασία του πληστηριασμού? Θα διαγράψετε τόκους πρόστιμα που ξεπερνούν, αν είναι δυνατόν δηλαδή να το σκεφτεί κανείς άνθρωπος, ακόμα και το ίδιο αρχικό ποσό του δανείου? Το ΚΚΕ πάντως δεν θα τα αφήσει έτσι. Αντίστοιχη ερώτηση θα καταθέσουμε άμεσα στη Βουλή και στον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας να δοθεί λύση άμεσα. Αυτό ζητάνε και οι 1.400 κάτοικοι του νησιού που έχουν υπογράψει σχετικό ψήφισμα. Ποια θα είναι ακριβώς η στάση σας? Οι κατευθύνσεις σας είναι βέβαια γράμμα ανοιχτό. Οι πολιτικές που εξαγγείλατε είναι πολιτικές στήριξης μόνο μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και όχι στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις οποίες έχετε και εσείς Ευαγγέλιο, όπως λέτε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα προγράμματα χρηματοδότησης που τις συνοδεύουν, η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, αφορούν λίγους και εκλεκτούς μόνο, μεγάλες καπιταλιστικές μονάδες και μεγαλύτερες, πιο δυναμικές μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτόν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία θέλετε να στηρίξετε και όχι των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων, μικρομεσαίων, ελεύθερων επαγγελματιών που θα συνεχίσουν να θεωρούνται διαρθρωτικό πρόβλημα για την ελληνική καπιταλιστική οικονομία. Όλοι αυτοί θα συνεχίσουν να βασανίζονται για την επιβίωσή τους, περνώντας τις συμπληγάδες του μονοπωλιακού ανταγωνισμού σε συνθήκες ζωής και εργασίας διαρκώς και πιο δύσκολες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αυτοαπασχολουμένων, που είναι κυριολεκτικά αιτήματα επιβίωσης για την πλειοψηφία τους και για τις οικογένειές τους, όπως είναι η επανένταξή τους άμεσα στο αφορολόγητο όριο, η διαγραφή μέρους των χρεών τους προς εφορία και τράπεζες με άμεση διαγραφή
τόκων και προστήμων αλλά και του 30% του οφειλόμενου αρχικού ποσού. Η διαγραφή τόκων και προστήμων και του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά υγείας και τα χρέη προσωπικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ με συντάξεις αξιοπρεπείς, με ανάκτηση απολειών προηγούμενων χρόνων και όχι έρμεα στα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Η κατάργηση των νόμων για την απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας. Θα στηρίξουμε και θα βρεθούμε στο πλευρό τους για να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις, για να δυναμώσει η δράση, η κοινή, η συμμαχία τους με την εργατική τάξη, την αγροτιά. Να παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια στη στρατηγική ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου που και εσείς προωθείτε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και οι προηγούμενοι από εσάς. Κυρίες και κύριοι, για να περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική θα χρειαστεί ασφαλώς ένταση της καταστολής. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία σηκώνει τη σημαία νόμος και τάξη με πρώτο στόχο, όπως είπε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός, την κατάργηση του ασύλου, αξιοποιώντας προπαγανδιστικά και την τουλάχιστον περίεργη σε κάποιες περιπτώσεις ανοχή προηγούμενων κυβερνήσεων στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος σε γειτονιές της Αθήνας και στον περίγυρο πανεπιστημιακών σχολών. Σε αυτή την προσπάθεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί παρά να ευχαριστήσει και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τη μισή δουλειά. Γιατί η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε περιορισμένες αλλαγές στο νέο ποινικό κώδικα αφήνει στο απειρόβλητο το βασικό αντιδραστικό του περιεχόμενο που νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι αφενός η νομοθέτηση αμερικανόπνευστων θεσμών που παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και καθιερώνουν ένα παζάρι ποινών που θα λειτουργεί εκβιαστικά σε βάρος φτωχών, ακόμη και αθώων κατηγορουμένων και ευνοϊκά υπέρ διαφόρων οικονομικά ισχυρών. Και αφετέρου, η διατήρηση και ενίσχυση διατάξεων και ποινών σε βάρος λαϊκών κινητοποιήσεων, σε βάρος λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Γιατί επίσης η Νέα Δημοκρατία όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την οριακή κατάσταση στις φυλακές δεν προχωρά σε μια σειρά αναγκαία μέτρα όπως η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υποδομών, η λήψη ολοκληρωμένων μέτρων για την ουσιαστική επανένταξη των φυλακισμένων. Αντίθετα, μετά τις πολιτικές ανακύκλωσης του προβλήματος επί ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην επαναφορά των φυλακών υψίστης ασφαλείας τύπου Γ, στη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και μια σειρά άλλα, μην τα αναφέρω, τα ξέρετε, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, μεταφέρονται στον κατασταλτικό μηχανισμό μια σειρά υπηρεσίες που δεν αφορούν την καταστολή του εγκλήματος, αλλά την απονομή δικαιοσύνης, τη διαπαιδαγώγηση και τελικά την επανένταξη των καταδικαστέντων. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση των ιατροδικαστών για το απαράδεκτο αυτής της ενέργειας, καθώς επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο τα θύματα αστυνομικής αυθαιρεσίας, για παράδειγμα, θα προσέρχονται σε μια υπηρεσία όπου η αστυνομία θα είναι ο προϊστάμενός της. Κυρίες και κύριοι, αντίστοιχος είναι και ο προσανατολισμός της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Συνεχίζει την πολιτική σημεοφόρου του ΝΑΤΟ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και εμφανίζει το ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ως ασπίδα για τα κυριαρχικά δικαιώματα και για τη διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή. Αυτά λέγονται την ίδια ώρα που η τουρκική κυβέρνηση κλιμακώνει ανεμπόδιστα τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κύπρο, τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο και αμφισβητεί ανοιχτά με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας την ελληνική και την κυπριακή ΑΟΣ. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ενδυνάμωση των δεσμών της χώρας με ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμάζει νέα συμφωνία
μακροχρόνια συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει την αλήθεια και για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ελλάδα και Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952, αλλά τα προβλήματα παραμένουν και οξύνονται. Μην αναφέρω και τρώω χρόνο διάφορα διαχρονικά παραδείγματα. Η αστική τάξη της Τουρκίας είναι σε συνεργασία και ανταγωνισμό με την αστική τάξη της Ελλάδας κατά των λαών και των δύο χωρών, για να εξηγούμαστε. Καθοδηγούνται από τη γραμμή της γεωστρατηγικής αναβάθμισης και πολύ περισσότερο σήμερα, λόγω των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος. Η στρατηγική της περιβόητης γαλάζιας πατρίδας προβάλλει διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, αλλού και συνδέεται με τις σχετικές στρατιωτικές ασκήσεις. Στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο έχουν διαμορφωθεί όροι ακόμα και για θερμό επεισόδιο, γεγονός που θα ενεργοποιήσει την Αμερικανονατοϊκή και Ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση, όπως λέγεται, επιδιαιτησία καλύτερα, με επιδίωξη την προώθηση των σχεδίων για τη συνεκμετάλλευση, τη συνδιαχείριση του Αιγαίου σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων και της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο έδαφος των επικίνδυνων εξελίξεων στην περιοχή, επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι είναι επικίνδυνη η πρακτική του εφησυχασμού που ακολούθησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, ποντάροντας την παρέμβαση των δίθεν προστατών, οι οποίοι είναι μόνο μέρος του προβλήματος και βέβαια είναι βασική αιτία όξυνσης των προβλημάτων. Στην πράξη επίσης έχει καταρριφθεί και αυτός ο μύθος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία ανασύρονται σε κάθε φάση όξυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επί της ουσίας έχουν αποδειχθεί όχι μόνο αναποτελεσματικά, αλλά χρησιμοποιούνται και ως μηχανισμός διαπραγμάτευσης επιδιεκδικήσεων. Την ώρα που συγκλήθηκε το Κισαία τον Ιούνιο του 19 και πάρθηκαν πρόσθετα μέτρα επιφυλακής για την παρεμπόδιση τουρκικών γεωτρύπανων σε ελληνικές ευθύνες θαλάσσιες ζώνες όπως το Καστελόριζο, συνεχίστηκε ο διάλογος για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και είναι εύλογο το ερώτημα του κάθε Έλληνα πολίτη τι συζητήθηκε σε αυτές τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις. Μέρος των παραπάνω εξελίξεων είναι και αυτές που αφορούν την Κύπρο, το Κυπριακό. Η κατοχή διατηρείται για δεκαετίες και αποδείχθηκαν μύθος οι παρεμβάσεις καθησύχασης ή καθησυχαστικές παρεμβάσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα. Αποδείχθηκαν ψεύτικες οι προσδοκίες για την επίλυση του Κυπριακού με κριτήριο ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαρκείς διακοινωτικές διαπραγματεύσεις κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων Βρετανίας, Τουρκίας, Ελλάδας, όχι μόνο δεν έφεραν δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, όχι μόνο δεν οδήγησαν στην απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων, αλλά στα πλαίσια τους δημιουργήθηκαν και επικίνδυνα τετελεσμένα για διχοτομική λύση σε αυτή την πορεία δύο κρατών. Η Τουρκία ξεπερνά και αφομοιώνει τις επικριτικές παρεμβάσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο το τελευταίο διάστημα παραβιάζει ομά κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, όπως δείχνουν οι γεωτρήσεις του Πορθητή στα δυτικά του νησιού, στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και η ενεργοποίηση του γεωτρύπανου Γιαβούς ανατολικά στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Οι προηγούμενες φραστικές καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα στις 15 Ιουλίου συνυπάρχουν με τη βασική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο με ισχυρές εμπορικές οικονομικές σχέσεις και βεβαίως συμβαδίζουν με την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων ισχυρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, με τις επενδύσεις τους και άλλα.
Οι σχέσεις αυτές αναδεικνύονται στην πράξη καθοριστικές και συντελούν στην κάλυψη των τουρκικών ενεργειών στην πορεία του χρόνου. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους να τα αναλογιζόμαστε σήμερα. Σήμερα, ειδικά που είναι η 45η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Να αναστοχαζόμαστε όχι απλά συμμετέχοντας σε μνημόσυνα για τους ηρωικούς νεκρούς και σε επαιτειακούς λόγους, αλλά για να βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον. Και με αυτό το ζήτημα θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου πάνω στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, μιας και δεν υπάρχει κι άλλος χρόνος. Άλλωστε θα τοποθετηθούν για όλα αυτά και για όσα δεν μπορέσαμε να πούμε εδώ, όπως για την παιδεία, για την υγεία, που είναι τεράστια θέματα, μαζί με τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν, και θα αναφερθούν βέβαια οι βουλευτές του ΚΚΕ αυτό το τριήμερο. Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ το αυτονόητο, ότι δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, καταψηφίζουμε μια ακόμη αντιλαϊκή κυβέρνηση από αυτές που έχει γνωρίσει ο τόπος μας όλα αυτά τα χρόνια.